30 χρόνια από την ανεξαρτησία του κράτους της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι ευελπιστεί ότι θα επαναφέρει τη Χερσόνησο της Κρυμαίας σε ουκρανική κυριαρχία. Εντυπωσιακή, θα μας πει ο Θανάσης Αυγερινός, είναι οι εορτασμοί και ανάμεσα στους κορυφαίους προσκεκλημένους, Θανάση, και ο Τσαβούσογλου. Καλό μεσημέρι, Ελίνα, από το Κίεβο, όπου κορυφώθηκαν σήμερα οι εορτασμοί για τα 30 χρόνια ανεξάρτητου κράτους. Βέβαια, ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της χώρας, μιλά για χιλιετή ιστορία, οικειοποιούμενος προφανώς και την κοινή ιστορία των Σλάβων της περιοχής, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας δηλαδή. Παρασημοφόρησε καλλιτέχνες και πολιτικούς, αλλά και εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό στρατιωτικών. Έγινε μεγάλη εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε εκ νέου την πεποίθησή του ότι η χώρα του θα ξαναπάρει ό,τι της ανήκει, όπως είπε, δηλαδή την Κρυμαία, που η Μόσχα θεωρεί πλέον έδαφος της έπειτα από το δημοψήφισμα των κατοίκων της το 2014, αλλά και την Ανατολική Ουκρανία, που έχει de facto αποσχιστεί. Είπε ο κύριος Ζελένσκι, θα επιστρέψουν μια μέρα υπό ουκρανική κυριαρχία. Θέλοντας να ενισχύσει αυτή την επιθυμία ανακατάληψης της Κρυμαίας, ειδικά, ο πρόεδρος Ζελένσκι εγκαινίασε τη λεγόμενη πλατφόρμα για την Κρυμαία, μια διεθνή διάσκεψη που η Μόσχα χαρακτήρισε αντιρωσική ενέργεια. Θερμά την υποστηρίζει τη δραστηριότητα αυτή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σειρά έντονα ρωσοφοβικών χωρών της Βαλτικής, την Πολωνία και τη Γεωργία. Την περιφρόνησαν πολλές χώρες. Άλλες υποβάθμισαν την παρουσία τους, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τον Υπουργό Ενέργειας. Θερμά στηρίζει εσκάτως αυτή τη δραστηριότητα και η Τουρκία, η οποία έστειλε στις εκδηλώσεις υψηλόβαθμια αντιπροσωπεία υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου. Παρά τις ενστάσεις της Μόσχας, η Τουρκία προωθεί τη στρατιωτική συνεργασία της με την Ουκρανία, ειδικά στη συμπαραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως γνωρίζουμε, και την αφήγηση κορβετών. Κάποιες δυτικές πρωτεύουσες μοιάζει να στέλνουν το μήνυμα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να μετριάσει τις φιλοδοξίες της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ναι, η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία ήρθε πριν τους εορτασμούς στο Κίεβο, αλλά φρόντισε να λείπει από την παρέλαση και τη διάσκεψη της Κρυμαίας. Υποβαθμίζουν, φαίνεται, η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τους πρέσβεις τους, προσκεκλημένους στις εκδηλώσεις όλες αυτές τις ημέρες και στην παρέλαση σήμερα. Ήταν πάντως ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.